Με το όπλο στο χέρι, ο ληστής εισβάλλει κυριολεκτικά στο περίπτερο από τη θηρίδα εξυπηρέτησης των πελατών και ευνηδιάζει την υπάλληλο. Έχοντας ορμήσει στο εσωτερικό του περιπτέρου, ανοίγει το συρτάρι με το ένα χέρι και αρχίζει να αποσπά τα χαρτονομίσματα. Με το άλλο κρατά το όπλο με το οποίο απειλεί την κοπέλα που έχει παγώσει κυριολεκτικά. Το σκηνικό της ληστείας κρατά ελάχιστα δευτερόλεπτα και ο δράστης φεύγει τρέχοντας με περίπου 100 ευρώ στη τσέπη. Δυστυχώς, όλο ένα και περισσότερο συμβαίνουν τώρα τελευταία αυτά τα φαινόμενα. Ήμουνα και εγώ θύμα γιατί έχω και εγώ κατάστημα. Πιθανό να είναι και ο ίδιος. Η ληστεία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 7 και 4 το απόγευμα της Παρασκευής σε περίπτερο στη λεωφόρο Ικάρου. Ναι, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν αυτές τις μέρες, πρέπει να προσέχουμε. Ο δράστης που φαίνεται να είναι 30χρονος, τοξικομανής, σεσημασμένος και γνωστός στην περιοχή, με σκούφο και γάντια στο πρόσωπό του, περπατά αρχικά ως πελάτης μέχρι τη θηρίδα. Ακολουθούν τα δευτερόλεπτα της αγωνίας για την υπάλληλο, που είδε το όπλο σε απόσταση αναπνοής από το πρόσωπό της. Αυτά τα άτομα κάνουν για άλλο λόγο αυτές τις διαρρήξεις. Αμέσως μετά την πράξη του, ο ληστής έφυγε τρέχοντας προς την περιοχή του Κατσαμπά. Λίγα στενά παρακάτω πέταξε τον μπουφάν που φορούσε για να μπερδέψει τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήδη τον αναζητούσαν. Ο δράστης άφησε πίσω του τρομοκρατημένη την υπάλληλο του καταστήματος και τράπηκε σε φυγή κινούμενος προς την περιοχή του Κατσαμπά, εκεί όπου οι αστυνομικοί λίγο αργότερα βρήκαν τον μπουφάν που φορούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί, ενώ θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή του. Για μένα ήταν η διάρρηξη, ήταν νύχτα. Είχατε βίντεο για να δείτε ποιος είναι, για να καταλάβετε. Έχω στοιχεία. Οι αρχές θα αξιολογήσουν και θα κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ δεν είχα αστικά εκεί. Έχω άλλα στοιχεία.